κάνουμε είναι να δούμε τα αίτια. Αν δεν βρούμε την αιτία, δεν θα προβούμε στις προβλεπόμενες ενέργειες. Τα αίτια, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι, σύμφωνα με ό,τι έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, να διαπιστώνουμε ότι μεγάλη ηλικία άτομα, άνω των 70 ετών, παρουσιάζουν παθολογικά αιτία και αυτός είναι ο κύριος λόγος των θανάτων ή των πνιγμών όπως εμφανίζεται μέχρι σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι γίνονται εκτός ωραρίου ναυαγοσώστη αρκετοί πνιγμοί. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να σέβονται οι υλοόμενοι και να καθυστερούν έστω λίγο μέχρι να υπάρχει ο ναυαγοσώστης στη θέση του, προκειμένου να τους βοηθήσει σε ενδεχόμενο έκτακτη περίπτωση ανάγκης. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που εγώ αυτή θα την ονομάσω τεχνιέντος. Κάποιοι δήμαρχοι, προκειμένου να μην βάλουν ναυαγοσώστη, δημιουργούν δήθεν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ως ενδιαφερόμενοι να προκυρήσουν θέσεις ναυαγοσωστών, αλλά ουσιαστικά να μην τους ενδιαφέρει η ναυαγοσωστική κάλυψη, μόνο να καλύψουν κατά κάποιο τρόπο τη μεριά τους, δήθεν ότι τηρούν την νομιμότητα. Επίσης διαπιστώνω εγώ τουλάχιστον και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που εξυπηρετούμε τις ανάγκες των ναυαγοσωστικών έργων, κατεξοχήν από φοιτητές που έρχονται για να πάρουν το μισθό τους και δεν είναι τόσο εξειδικευμένοι, και εκεί παρατηρείται ένα άλλο θέμα, να μην προβαίνουν στις μέγιστες ενέργειες που θα μπορούσαν προκειμένου να υπάρξει μια διάσωση. Σε γενικές γραμμές όμως, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι εξυπηρετούνται τα δημοτικά έργα περίπου στο 85% ανά τη χώρα, δηλαδή έχει γίνει επάνδρωση σύμφωνα με τον νόμο, και εκεί θα ήθελα να δούμε και την άλλη όψη, πόσες διασώσεις γίνονται καθημερινά. Οι διασώσεις είναι αρκετές, δεν είναι λίγες οι διασώσεις. Φυσικά ο στόχος και ο σκοπός είναι να ελαχιστοποιήσουμε τους πνιγμούς, καταφέρνοντας να πέσουμε κάτω από το 300 σε σχέση με το 400 και άνω που καταγράφεται κάθε χρόνο κατά μέσον όρο. Φυσικά, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα έγινε μία σύσκεψη στο Ηράκλειο των λιμενικών σε διαστόματος του κυρίου Γενικού Διευθυντή του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος της Λιμενικής Συνοσμίας του κυρίου Μαρουλάκη. Ανέφερε ότι στην περίπτωση του Ηρακλείου, γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε, είναι από τους Δήμους ή από τις περιφέρειες, αν ομός θα το δούμε, που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, τους λιγότερους πνιγμούς. Αυτή η επιτυχία θα πρέπει να πιστωθεί και στις αρχές, αλλά και στους ναυαγοσώστες που εξυπηρετούν τα ναυαγοσωστικά έργα. Κάναμε τη διαφορά σε σχέση με όλη την άλλη Ελλάδα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να τη διατηρήσουμε αυτή την πρωτιά όσον αφορά την επιτυχία. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι της διάσωσης, γιατί για μένα στην περίπτωση των πισινών πρόκειται για διάσωση και όχι για ναυαγοσωστικό έργο. Διασώστες είναι ουσιαστικά τα παιδιά που εκπαιδεύουμε και τους δίνουμε τα προβλεπόμενα διπλώματα. Η νέα αιτία λοιπόν είναι κάτι παρόμοιο με το ΠΙΔΕΛΤΑ, το Προεδρικό Διάταγμα του 71 του 20. Περίπου ορίζει τους ίδιους κανόνες. Καλό θα είναι οι ξενοδόχοι να πάψουν να χρησιμοποιούν τους ναυαγοσώστες για άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να το δούνε ιδιαίτερα. Δηλαδή μην χωλαίνουν γιατί ένας διασώστης πισίνας ή ναυαγοσώστης, όπως τον ορίζει η ΚΙΑ, θεωρεί ότι κάθεται. Μπορεί να κάθεται και μακάρι να κάθεται και μακάρι να μην παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση, γιατί τότε σημαίνει ότι γίνονται τα μέγιστα προκειμένου να διασώζουμε ανθρώπους. Έχουμε και τελευταία παρατηρήσει να υπάρχουν ατυχήματα τέτοιου είδους στις πισίνες και με μικρά παιδιά. Εγώ λοιπόν δεν θα πω ένα το χρόνο, ένα στα 5 χρόνια παιδί να σωθεί, ας μην δεν ξενοδόχοι,
όσον αφορά την παραμονή των ναυαγοσωστών στους χώρους τους.